δώσαμε ένα μήνυμα βροντερό. Ένα μήνυμα μαζικής, συλλογικής, μαχητικής απάντησης. Ένα μήνυμα προς όλους ότι οι ζωές μας δεν θα δεχτούμε να είναι κόστος. Δεν θα δεχτούμε παντού να υπάρχουν κρεματόρια, όχι μόνο στις μεταφορές, στους χώρους δουλειάς. Δεν θα το ανεχτούμε. Γι' αυτό μπορεί η σημερινή μας μεγάλη διαδήλωση, μπορεί οι μεγάλες διαδηλώσεις σε όλες τις πόλεις να τελειώνει εδώ. Αυτό που δεν τελειώνει όμως και είναι σίγουρο είναι η συνέχεια των κινητοποιήσεών μας. Γι' αυτό συνάδελφοι, τη Δευτέρα όλοι και όλες και πολύ περισσότεροι στο νέο έγκλημα που ετοιμάζει η κυβέρνηση με τη στήριξη και των υπολείπων κομμάτων στη συγκέντρωση στη Βουλή, να βάλουμε φρένο, να σταματήσει το έγκλημα που παραδίδει το περιβάλλον, το νερό στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Εκεί πρέπει να είμαστε όλοι. Και επίσης, επειδή τα συνδικάτα πρέπει να κουβεντιάσουν πως ακόμα καλύτερα θα οργανώσουμε τον αγώνα, θα οργανώσουμε τη συνέχεια. Καλούμε τα εργατικά κέντρα, τις ομοσπονδίες, τα συνδικάτα και τους συνδικαλιστές, ακόμα και εργαζόμενους, την Τετάρτη στις 7 το απόγευμα στο γήπεδο Sporting. Πρέπει για ακόμη μια φορά να τρομάξουν από τη μαζική συμμετοχή εργατών, νεολαίας, φοιτητών, μαθητών, σπουδαστών. Αυτή πρέπει να είναι η απάντησή μας και αυτή θα είναι. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη σε όλους.